Παρολίγων τραγωδία, κυρίες και κύριοι, στο Δερβαίνι Κορινθίας, όταν ένας 11χρονος πυροβόλησε την 9χρονη αδελφή του, τραυματίζοντάς την σοβαρά. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στην Πάτρα και στη συνέχεια στο νοσοκομείο εδώ στην Αθήνα. Ο Νίκος Γιαπρακάς για όλες τις λεπτομέρειες μαζί μας. Σταυλαία Κυριακού, μεταφέρθηκε συγκεκριμένα η 9χρονη, η οποία δέχτηκε τα σκάγια από το κυνηγητικό όπλο το οποίο κρατούσε ο 11χρονος αδερφός της. Όλα αυτά σημειώθηκαν χθες το απόγευμα, αργά το απόγευμα, σε περιοχή κοντά στο Δερβαίνι Κορινθίας. Τα δύο παιδιά ήταν μαζί με τη γιαγιά τους σε ένα χωράφι. Εκεί υπάρχει και μια μικρή αποθήκη σύμφωνα με πληροφορίες, όπου ο 11χρονος φαίνεται να βρήκε ένα κυνηγητικό όπλο το οποίο κατά πληροφορίες φαίνεται να ανήκει στον παππού του και το πήρε στα χέρια του. Δυστυχώς, μέσα από το παιχνίδι φαίνεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε με τα σκάγια να καταλήγουν στο κορμί της 9χρονης αδερφής του. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Ακράτας, όπου οι γιατροί έκριναν ότι πρέπει να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Έτσι στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση για την γρήγορη μεταφορά της στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Πέδων, μιας και υπήρχαν αρκετά σοβαρά τραύματα στο χέρι του παιδιού. Οι γιατροί, ωστόσο, στο Καραμανδάνιο έκριναν ότι η μικρή θα πρέπει να έχει καλύτερη περίθαλψη σε νοσοκομείο της Αθήνας και για τον λόγο αυτό έγινε η διακομιδή της στην πρωτεύουσα. Να σου πω, Λίνα, ότι ο πατέρας του παιδιού, ο οποίος έχει την επιμέλεια των παιδιών, συνελήφθη, αλλά με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος. Μακάρι να τα καταφέρει η μικρούλα.